Λοιπόν, για να μας μιλήσει όμως για το πρόγραμμα Μικρή Θησαυρή της Ευρώπης, το οποίο τρέχει η Νέα Πασεγές, όπως προανέφερα, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κοντά μας ο κύριος Στέλιος Δρύς, ο οποίος είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Food Standard, η οποία εταιρεία Food Standard υλοποιεί το πρόγραμμα για λογαριασμό της Νέας Πασεγές. Κύριε Στέλιο Δρύ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και χαιρετισμούς στο νησί της Νάξου που, αν δεν το ξέρουν οι ακροατές σας, εσείς το νομίζω το ξέρετε, είναι και δικός μου τόπος καταγωγής και είμαι Ναξιώτης κανονικά. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, αυτή θα ήταν ακριβώς η επόμενη κουβέντα μου. Από ποια περιοχή της Νάξου είστε, κύριε Δρύ? Ακριβώς έξω από τη χώρα έχει έναν οικισμό που παλιά ήταν αυτόνομο χωριό, τώρα έχει γίνει σαν προέκταση της χώρας και λέγεται Αγκίδια, έχει γίνει πια τοποθεσία. Τα Αγκίδια. Ναι. Από εκεί ήταν ο πατέρας και εκεί είναι και το σπίτι το οποίο έχουμε. Πάρα πολύ ωραία. Επισκέπτεστε την Άξο, θα υποθέτω. Εννοείται. Χαίρομαι. Ωραία. Ωραία. Και εμείς λοιπόν με πολύ μεγάλη μας χαρά σας καλωσορίζουμε εδώ στην εκπομπή, στον αέρα του Aegean Voice. Και στην εκπομπή Τα Νέα της Ένωσης και όχι μόνο, για να μιλήσουμε, σας έχουμε εδώ λοιπόν σήμερα μαζί μας, για να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, Μικρή Θησαυρή της Ευρώπης, το οποίο το τρέχει η Νέα Πασεγές με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υλοποιεί η εταιρεία σας, η Food Standard, για λογαριασμό της Νέας Πασεγές, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, κύριε Δρύ, θα ήθελα αρχικά λοιπόν να ξεκινήσω λέγοντας, ζητώντας σας μάλλον να μας πείτε δύο λόγια για το πρόγραμμα το Μικρή Θησαυρή της Ευρώπης, για να καταλάβει ακριβώς ο κόσμος λοιπόν περί τίνος, που μας ακούει περί τίνος πρόκειται. Η Νέα Πασεγές αποτελείται από περίπου 120-130 συνεταιρισμούς της χώρας, σχεδόν δηλαδή το σύνολο του συνεταιριστικού, των συνεταιρισμών μεγάλων και μικρών που βρίσκονται στη χώρα. Οι συνεταιρισμοί αυτοί, πολλοί από αυτούς, μεταξύ των οποίων και η Ένωση Νάξου, η Ένωση Καλαβρίτων, ο συνεταιρισμός του Αδριανίου κτλ., Νεμέας, Σαντορίνης και αυτά, είναι απολύτως ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με όλες τις υπόλοιπες ιδιωτικές, και είναι κατεξοχή παραγωγικές επιχειρήσεις. Η ιδιαιτερότητα των συνεταιρισμών σε σχέση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι ότι είναι πιο πολύ κοινωνικής οικονομίας, διότι οι συνεταίροι, ας πούμε, που αποτελούν ένα συνεταιρισμό, είναι οι ίδιοι οι αγρότες. Ακριβώς. Λοιπόν, και έτσι οι συνεταιρισμοί δουλεύουν προς όφελος αυτών των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι ή δεν έχουν τις σωστές εγκαταστάσεις, δηλαδή είναι κάποιες καθετοποιημένες δομές, έχουν πολύ μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε σχέση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, το ότι ακριβώς επειδή η παραγωγή είναι μέτοχή τους, έχουν διαθεσιμότητα της πρώτης ύλης και την ευθύνη βέβαια διάθεση της πρώτης ύλης αυτής. Παράδειγμα για την Άξο είναι ότι μαζεύουμε το γάλα από τους παραγωγούς μέλη μας, έτσι, και έχουμε και το τυροκομείο που δεν μπορεί να το έχει κάθε παραγωγός ξεχωριστά, βέβαια. Και φτιάχνουμε τη γραβιέρα, τη ΠΟΠ. Αυτό είναι, το ίδιο είναι και στα Καλάβρητα, το ίδιο είναι και στο Αγρίνιο με τη συνεταιριστική επιχείρηση της Amphigal, κάτω από τον brand αυτό. Το ίδιο είναι και σαν το wine, εννοώ τη Σαντορίνη κτλ. Είναι λοιπόν κάποιες πολύ υγιείς επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται επάξια στην αγορά και τις ιδιωτικές στα πλαίσια ενός υγιού ανταγωνισμού και συνεργασίας. Το σημαντικότερο όμως όλων αυτών, πώς παράγονται τα προϊόντα, είναι τα ίδια τα προϊόντα. Υπάρχουν λοιπόν, η Ελλάδα μας έχει 110-115 προϊόντα προστασία ονομασίας προέλευσης και προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης. Είναι κατοχυρωμένα, ναι. Ακριβώς, είναι κατοχυρωμένα κάτω από ένα σύστημα ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ό,τι πιο σημαντικό και είναι περήφανη ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ότι αυτά τα προϊόντα είναι αυτό που λέμε ευρωπαϊκά προϊόντα με ευρωπαϊκή επιστοποίηση και εκφράζουν τις αξίες του τόπου και των κατοίκων. Στην Άξο, για παράδειγμα, αφού είμαστε στην Άξο, η γραβιέρα, έτσι, είναι προϊόν ονομασίας προέλευσης POP. Και η πατάτα είναι προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Mm-hmm. Γιατί έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Αυτά τα δύο προϊόντα λοιπόν, σαν παραδείγματα, είναι ότι συνδέονται με τον τόπο, τους κατοίκους, τον τρόπο παρασκευής
και τις μοναδικές ιδιότητες που προσδίδει το γεωγραφικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα στην Άξο, ότι είναι νησί κτλ. Εκτός από τα γευστικά χαρακτηριστικά. Αυτά λοιπόν τα προϊόντα, ο σχεδιασμός της Νέας Πασαγιές είναι ότι ονομάσαμε τους μικρούς θησαυρούς της Ελλάδας και στα αγγλικά και στα ελληνικά, με στόχο ένα καλάθι συνεταιριστικών προϊόντων να ταξιδεύει, να ξεκινήσει από την Ελλάδα και να ταξιδεύσει ως τα πέρατα του κόσμου. Συγκεκριμένα υποβάλαμε στις Βρυξέλλες ένα πρόγραμμα που λέει το καλάθι των συνεταιριστικών προϊόντων της χώρας μας, POP και ΠΓΕ προϊόντα λοιπόν, τα οποία συμμετέχουν σε αυτό το καλάθι προϊόντα 11 συνεταιρισμών και 16 προϊόντα από 11 συνεταιρισμούς. Από την Άξο συμμετέχει η γραβιέρα και η πατάτα. Ακριβώς. Από τη Σαντορίνη συμμετέχει το ντοματάκι, το κρασί, το ασύρτικο και η φάβα. Στην πράξη αυτό που έχουμε κάνει είναι, έχουμε το εμβληματικό προϊόν που λέγεται φέτα στην κορυφή από 2 συνεταιρισμούς. Έπονται 2 αντιπροσωπευτικά κρασιά της χώρας μας από το συνεταιρισμό Νεμέα στο Γεωργίτικο, το κόκκινο, όπως σας είπα, και το ασύρτικο από την Σαντορίνη. Πηγαίνοντας παρακάτω έχουμε 5 λάδια από την Κρήτη, την Πελοπόννησο, Καλαμάτα, Λακωνία, Σιτία, Χανιά κτλ. Και κάποια εξειδικευμένα προϊόντα, σημαντικά. Και έχουμε βέβαια και τις 2 γραβιέρες, τις εμβληματικές, της Νάξου και της Κρήτης, και έχουμε και κάποια ιδιαίτερα προϊόντα, όπως είναι, όπως σας είπα, το ντοματάκι και η φάβα της Σαντορίνη. Ακριβώς. Όπως είναι η σταφίδα από την Πανεγιάλιο. Και πάμε λέγοντας. Τώρα, και ένα ξυνοτήρι από τον Μιλοπόταμο. Αυτό που θέλουμε είναι αυτό το καλάθι να γίνει γνωστό στους Έλληνες σε αυτό το δεδομένο πρόγραμμα Μικρή Θησαυρή, που είναι ένα μικρό πρόγραμμα τριετές. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τη νέα ψηφιακή τεχνολογία και τα social media που λέμε, τα Facebook, όλα αυτά τα Instagram κτλ., συνδυάζοντας και τη φυσική παρουσία σε σούπερ μάρκετς, όπως είναι ο Σκλαβενίτης και όπως είναι και άλλου τύπου ενέργειες, κάνοντας press conference με δημοσιογράφους, οι δημοσιογράφοι να γράψουν. Προσπαθούμε λοιπόν να ανεβάσουμε αυτό που λέει ότι οι Έλληνες καταναλωτές να μάθουν τα ίδια μας τα προϊόντα, γιατί δυστυχώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο 20% αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές τα προϊόντα POP και ΠΓΕ. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο ψηλότερα, γύρω στο 24. Παρ' όλα αυτά, ένας στους 4 δηλαδή Έλληνες γνωρίζει τι είναι τα περίφημα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα POP και ΠΓΕ, δηλαδή γνωρίζει το αντικείμενο. Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε αυτό, να μάθουν δηλαδή πολύ περισσότεροι τι είναι τα προϊόντα ΠΓΕ και POP, αλλά θέλουμε παράλληλα να αναπτύξουμε και τη λογική των συνεταιρισμών, διότι από τις έρευνες αγοράς έχει αποδειχθεί ότι στα μάτια του καταναλωτή ο συνεταιρισμός δεν κάνει αυτό που λέμε ελληνοποιήσεις ή οτιδήποτε, αντίθετα χρησιμοποιεί τα προϊόντα των ίδιων και των παραγωγών. Έτσι, άρα, ακριβώς. Ο συνδυασμός των 2 αντικειμένων για μας είναι πάρα πολύ σπουδαίος και ενισχύει τη θέση του παραγωγού απευθείας ως μετόχου ενός συνεταιρισμού. Και τη θέση του καταναλωτή. Αυτά τα δύο, αυτό το πρόγραμμα το τριετές, είμαστε τώρα στο δεύτερο χρόνο, θα έχουμε και άλλες δράσεις και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας ενημερώσουμε και περισσότερα πράγματα, γιατί εξαιτίας του κορονοϊού δεν το αναπτύξαμε όπως του άξιζε, το αναπτύξαμε μόνο κατά το ίμιση, διότι απαγορευόταν να κάνουμε εκδρομές, δημοσιογράφους, όλο αυτό το πράγμα να έρθουν πιο κοντά. Θα το κάνουμε βέβαια στην πορεία, αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν σταματάμε εδώ. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε ήδη υποβάλει ένα πρόγραμμα δεύτερο, πάλι με το όνομα Μικρή Θησαυρή, για τη Γαλλία και τη Γερμανία, πάλι τριετές, και θα συνεχίσουμε κάθε χρόνο να το κάνουμε αυτό και για τις υπόλοιπες χώρες. Και Ρωσία και Αμερική και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έτσι ώστε αυτό το καλάθι των ελληνικών συνεταιριστικών προϊόντων ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, με το αντίστοιχο όφελος και για την Ελλάδα και για την ανάπτυξη και για την οικονομία την ελληνική και βασικά τη βιωσιμότητα και των παραγωγών, οι οποίοι βλέπετε ότι και για το ενεργειακό κόστος και όλα αυτά τα πράγματα
πλήττονται αρκετά αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Δρύ, και επίσης ήθελα να πω και σαν έτσι παρένθεση σε αυτά που είπατε, ότι ασφαλώς οι συνεταιρισμοί δεν προχωρούν σε ελληνοποίηση, ίσα-ίσα πλήττονται από τις ελληνοποιήσεις και των προϊόντων, και ειδικά εδώ στην Άξο με την πατάτα είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ συχνά με τα βαφτίσματα της πατάτας. Ωραία, τα είπατε όλα, έτσι, νομίζω δεν έχει περισσέψει και τίποτα. Ήταν μία από τις ερωτήσεις μου. Για παράδειγμα, αν οι Έλληνες, σε τι ποσοστό οι Έλληνες γνωρίζουν τι πάει να πει pop και πουγουέ. Έτσι, δηλαδή το ακούμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Pop, πουγουέ, συνέχεια σε διαφημίσεις, σε παρουσιάσεις κλπ. Αλλά απαντήσατε εσείς ότι ένα 24%, αν θυμάμαι καλά, είπατε οι Έλληνες σε ένα τέτοιο ποσοστό γνωρίζουν τι πάει να πει pop και πουγουέ προϊόν. Έτσι δεν είναι? Είμαστε, σας λέω και πάλι, σημαντικό, είναι πολύ σημαντική αυτή η διαπίστωση, διότι ένα στους τέσσερις, όπως καταλαβαίνετε, ακριβώς, είμαστε μια χώρα η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη παράδοση. Έχουμε 110 προϊόντα με εθνικό pop, τη φέτα, ναι, οι οποίοι λίγοι ξέρουν ότι είναι αποκλειστικό, το όνομα φέτα είναι pop. Τι σημαίνει pop? Ότι δεν μπορεί κάποιος να ονομάσει το όνομα κανένα λευκό τυρί, ακόμα και αν είναι ίδιο με το τυρί φέτα, ως φέτα. Παρ' όλα αυτά γίνεται ένας διεθνής αγώνας, ένας διεθνές πρόξιμο, διότι όπως καταλαβαίνετε το όνομα φέτα είναι κατοχυρωμένο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια. Αν ξαφνικά, και γι' αυτό η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει δικηγόρους και κυνηγάνε, ας πούμε, στα πέρατα του κόσμου τους παραχαράκτες που μπορεί να είναι Κινέζοι, μπορεί να είναι Αμερικάνοι, δεν ξέρω πώς είναι. Αλλά είναι πολύ σημαντική η προστασία των προϊόντων, διότι έτσι μπορείς να ακριβίνεις σε εισαγωγικά ένα προϊόν και να του δώσεις την πρέπουσα υπεραξία. Γιατί δεν φτάνει μόνο να φτιάχνουμε την καλύτερη φέτα από τα καλύτερα πρόβατα με τις καλύτερες συνθήκες, πρέπει να την προστατεύουμε, να την πιστοποιούμε και ακριβώς να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Ακριβώς. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικά είναι τα pop και PGE, ο Έλληνας είναι, ξέρει ότι η σαμπάνια είναι pop, ξέρει ότι η παρμεζάνα είναι pop, ξέρει ότι το προσούτο είναι pop, αλλά δεν ξέρω αν ξέρει αν η μαστίχα είναι pop, ο κρόκος είναι pop, η φέτα είναι pop. Είναι, της χώρας. Είναι όλα αυτά τα προϊόντα. Ναι, είναι. Ακριβώς. Έχουμε 110 προϊόντα. Σας είπαμε τη φέτα. Έχουμε 15 ελαιόλαδα pop. Έτσι. Έχουμε ελιές καλαμών pop. Έχουμε δηλαδή μοναδικά προϊόντα αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, για να λέμε pop είναι μοναδικό. Ακριβώς. Και φτιάχνεται και με ένα μοναδικό τρόπο ο οποίος ελέγχεται, και όλοι αυτοί, ο υδρότας που απαιτείται και ο κόπος που απαιτείται, δεν είναι μόνο ο κόπος βέβαια ο τωρινός, είναι και ότι αυτά τα προϊόντα εκφράζουν την παράδοση πολλών αιώνων πίσω, έτσι. Ναι, δηλαδή ναι, όλα αυτά ενσωματώνουν και είναι αγαθά του τόπου και των κατοίκων και συμπυκνωμένη γνώση. Δεν είναι βιομηχανικό δηλαδή το ίδιο, αν βάλαμε εκεί 5 γάλατα και το φτιάξαμε, δεν είναι αυτό. Είναι και ο τρόπος, είναι και ο τόπος, είναι όλα μαζί. Όλα μαζί, ακριβώς. Και έρχεται λοιπόν, κύριε Δρύ, αυτό το πρόγραμμα «Η μικρή θησαυρή της Ευρώπης» από τη Νέα Πασαγιές, για να μας γνωρίσει λοιπόν, για να γνωρίσει στους Έλληνες καταναλωτές τόσο τους συνεταιρισμούς που παράγουν βέβαια αυτά τα προϊόντα, όσο και τα ίδια τα ελληνικά αυθεντικά συνεταιριστικά προϊόντα, pop και pugue. Αναφέρετε μας κάποιες από τις δράσεις λοιπόν που προβλέπει για το μέλλον αυτό το πρόγραμμα, το «Μικρή θησαυρή της Ευρώπης», έτσι να πάρουν οι ακρότες μας μια ιδέα. Ήδη έχει φτιαχτεί από πέρυσι ένα καταπληκτικό site, γιατί σας είπα, έχουμε και τα έντυπα βέβαια τα σχετικά, αλλά δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο ψηφιακό κομμάτι. Στο ψηφιακό κομμάτι, για δύο λόγους. Ο ένας είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό και κυρίως εννοώ σε σχέση κόστους ωφέλειας, και κυρίως είναι ότι αυτό που θέλουμε δεν είναι... Καλό είναι να εκπαιδεύουμε και τη μέση ή μεγάλη ηλικία, αλλά το σημαντικότερο είναι να γνωρίσουν οι νέοι καταναλωτές, ακριβώς, οι νέοι μας, να γίνουν πρεσβευτές αυτών των προϊόντων, διότι παράδειγμα στην Άξο ή στα διάφορα τουριστικά μέρη, αλλά καλό είναι, επειδή κάποιο παιδί, ας πούμε, έρχεται με την παρέα του, που μπορεί η παρέα του να είναι αποτελείται και από Εγγλέζους, Γερμανούς κτλ., mm-hmm, πρέπει να ξέρει 5 πραγματάκια και ο ίδιος,
αλλά να γίνει πρεσβευτής των προϊόντων αυτών για τους ξένους μας, και γι' αυτό το λόγο πρέπει πρώτον να ξέρει την ιστορία και την παράδοση που έχουν αυτά τα προϊόντα για τον εαυτό του, για τις συνταγές του και για τους ξένους. Αλλά υπάρχουν και πολύ πιο σημαντικά σε δεύτερο επίπεδο. Παράδειγμα, για να σας δώσω να καταλάβετε, το οποίο θέλω αυτό σιγά σιγά να το περνάμε, είναι, επειδή λέγεται πολύ ντόρος για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την αξία των τροφίμων σαν φάρμακα, θα σας πω δύο πράγματα έτσι πολύ χαρακτηριστικά. Ότι πρώτον, η φέτα, η ελληνική φέτα που προέρχεται από πρόβιο γάλα έως πρόσμιξη έως 25% με κατσικίσιο, δεν έχει καθόλου λακτόζη, έτσι, δεν έχουμε δυσανεξία λοιπόν σε αυτό. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, όπως έχουμε για το αγελαδινό πολλές φορές. Και κυρίως έχει το καλύτερο πρωτεϊνικό προφίλ του κόσμου. Θα μπορούσα να τολμήσω να πω ότι είναι ίσως από άποψη υγείας το πιο υγιεινό τυρί του κόσμου. Αυτό δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς. Δεύτερο, η φέτα, το λάδι και όλα αυτά τα προϊόντα που προέρχονται πάρα πολλά χρόνια από τους αρχαίων ημών προγόνους που λέμε, να ξέρετε ότι η μεσογειακή διατροφή γενικότερα έχει περίπου αυτή τη στιγμή που συζητάμε στις ίδιες θερμίδες, γιατί αυτό συγκρίνουμε, και στα ίδια θρεπτικά συστατικά, 19% είναι φτηνότερη και κυρίως περιβαλλοντικά οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που παράγει είναι πάνω από 90% λιγότερες από τη βορειοευρωπαϊκή δίαιτα. Γιατί έχει πολύ λιγότερο κρέας και σαν γεύματα και σαν ποσότητα. Ένας από τους παράγοντες. Αυτά δεν έχουν αναδειχθεί επαρκώς και να ξέρετε ότι υψηλού επίπεδου τουρίστες ή και Έλληνες ή και διεθνείς, πρέπει δηλαδή να εστιάσουμε σε τέτοια πια μοντέρνα πράγματα. Εντάξει, όλοι ξέρουν την Ελλάδα για τον ήλιο, τη θάλασσά της, την καταπληκτική κτλ. Αλλά καλό είναι οι υψηλού επίπεδου τουρίστες να γεύονται και τα τοπικά προϊόντα, όπου όλοι μας ως τουρίστες πηγαίνοντας ένα μέρος θέλουμε την τοπική κουζίνα. Θέλουμε κατά 75% να γευτούμε την τοπική κουζίνα. Και να την πληρώσουμε βέβαια αντίστοιχα. Φυσικά. Άρα τα λεφτά πια, καλό είναι να μην τα να προσπαθούμε να τα βγάλουμε από το δωμάτιο που ο άλλος έρχεται και κοιμάται, να προσπαθούμε να τα βγάλουμε από την εστίαση και όχι σε επίπεδο να φάω κάτι να μην πεινάω, αλλά να γεύομαι μέσα από τα προϊόντα την αληθινή αξία του τόπου που επισκέπτομαι. Πώς λοιπόν αυτό το πρόγραμμα «Η μικρή της Ευρώπης», πείτε μας μία-δύο δράσεις λοιπόν που προβλέπει στο μέλλον. Λοιπόν, εκτός από το site που σας είπα και να βγάλουμε κάποια στιγμή, έχουμε αυτή τη στιγμή, τρέχουν και στα Facebook και στα social όλα τα πάντα, στο Instagram, καθημερινή καμπάνια για όλα αυτά, είναι διαθέσιμη να τη δείτε. Προλάβαμε και κάναμε περίπου μια διαδικτυακή συνέντευξη με 50 δημοσιογράφους, οι οποίοι όλοι προς τιμήν τους και συμμετείχαν πάρα πολύ ενεργά και έγραψαν πάρα πολλά άρθρα και ιστορίες που τις έχουμε αναρτήσει στο site αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, και προβλέπεται και στο πρόγραμμα, ότι θα κάνουμε θα επισκεφτούμε κάθε τόπο τοπικά, όπως την Άξο, με τους δημοσιογράφους. Ήδη γίνεται αυτό, αλλά αυτό γίνεται επειδή ακριβώς ο Δημήτρης ο Καπούνης έχει πολύ καλές σχέσεις. Βέβαια. Και όλοι τον ξέρουν πια, θα το ενισχύσουμε επιπλέον αυτό, γιατί, και θα το ενισχύσουμε και για τους άλλους συνεταιρισμούς, γιατί δεν έχουν όλοι συνεταιρισμοί. Είναι καλοί άνθρωποι, αλλά Δημήτρη Καπούνη δεν έχουν. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, και θα προσπαθήσουμε όλα αυτά και με τοπικούς μάγειρες να αναδείξουμε και συνταγές. Αυτό δεν θα κοιτάξουμε δηλαδή μόνο να πούμε γραβιέρα μόνο και πατάτα κτλ. Αλλά θα αναπτύξουμε τέτοιου τύπου δράσεις και θα προσπαθήσουμε και οι τοπικοί εστιάτορες να συμμετέχουν σε όλα αυτά και να βάλουμε τις ελληνικές τοπικές συνταγές με τα δεδομένα προϊόντα. Πάρα πολύ ωραία. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Ακούγονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, κύριε Δρύ. Όχι, αυτά είναι εγκεκριμένα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που είναι καινοφανές. Μένει να τα φτιάξουμε, έτσι. Ακριβώς. Αλλά είναι ήδη εγκεκριμένα και ήδη θα γίνουν. Ελπίζουμε πολύ σύντομα να έχουμε και την έγκριση από τις Βρυξέλλες για κάποιο το άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα που σας είπα για Γαλλία και Γερμανία, αλλά και τις άλλες χώρες, ώστε
και οι συνεταιρισμοί να αρχίζουν να κινούνται σε μια εξαγωγική κατεύθυνση, αυξάνοντας βέβαια την παραγωγική τους βάση ή δυνατών, γιατί εκεί είναι και το ίσως το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών βέβαια το ξέρετε, υποθέτω, ότι δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην εξωστρέφεια και στις εξαγωγές. Εξάγει ήδη τα προϊόντα της σε περισσότερες από 10 χώρες του κόσμου, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και για εκείνη όλο αυτό. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών φτιάχνει αυτή τη στιγμή ένα καινούργιο τυροκομείο, επενδύει σε μια επένδυση και έχουμε την τιμή να είμαστε η εταιρεία η οποία... Θα πήγαινα και σε αυτή την ερώτηση. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα χρόνο μόνο, αυτό είναι το πρόβλημα. Ήθελα να πάω και σε αυτή την ερώτηση. Ναι, η Food Standard είναι εκείνη η εταιρεία η οποία τρέχει το καινούργιο τυροκομείο της Ένωσης. Πείτε μας δύο λόγια και γι' αυτό. Αυτό εμείς βοηθάμε. Η Ένωση το τρέχει. Ναι, το προσωπικό της Ένωσης το φτιάχνουν οι άνθρωποι κτλ. Και με επιστημονική καθοδήγηση. Και πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτό, αλλά και το άλλο που είναι για το αρσενικό πάνω, θα υπάρχει μια νέου τύπου δυνατότητα. Θα εκμοντερνιστεί δηλαδή όλη η ιστορία και θα μπει όλη η παραγωγική ιστορία σε νέα βάση. Να ξέρετε ότι η γραβιέρα αποφέρει, ας πούμε, μπορεί να αποφέρει και πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, προσθέτοντας μεγάλη αξία στο γάλα και στους παραγωγούς. Απλώς θα θέλαμε, φαντάζομαι και ο Δημήτρης ο Καπούνης θα το θέλει περισσότερο από όλους μας, να μπορούμε να παράγουμε πολύ περισσότερη γραβιέρα από τους 1050 τόνους, γιατί πραγματικά η ζήτησή της και στο εξωτερικό είναι τεράστια και αυτή τη στιγμή το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι θα πρέπει να μεγενθύνουμε την παραγωγή. Όπως και στη φέτα. Η φέτα, ας πούμε, έχει ζήτηση για πάνω από 300.000 τόνους και εμείς είμαστε κολλημένοι τα τελευταία 20 χρόνια γύρω στους 100-110.000. Και δυσκολευόμαστε να πλησιάσουμε, δηλαδή δεν μπορούμε να καλύψουμε τη ζήτηση. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει στρατηγικά μέσα από ένα εθνικό σχέδιο και να το υπηρετεί εκάστοτε κυβέρνηση. Κύριε Δρύε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και όλα αυτά που μας είπατε εδώ και για το πρόγραμμα Μικρή Θησαυρή της Ευρώπης αλλά και για το καινούργιο τυροκομείο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Άξου. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ, στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Γεια σας.